You're leaving for the stranger land so far away from me. Goodbye, my crazy diamond. Goodbye, my crazy dream. Λοιπόν, και έχουμε μπει με String Demons. Έχουμε εδώ στο στούντιο τον Κωνσταντίνο και τη Λιδία Μπουντούνη. Κωνσταντίνε, Λιδία, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρετε. Είστε Ηράκλειο εδώ το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα σας υποδεχτεί η πόλη. Όπως βλέπουμε στο σχετικό δελτίο, θα ανεβείτε στη σκηνή και θα μας κάνετε ένα ανατρεπτικό ταξίδι μεγάλων ταχυτήτων. Για να ξεκινήσω από τη Λιδία, ladies first. Για δώσε μας μια εικόνα, Λιδία. Γιατί ταξίδι μιλάμε? Μιλάμε για ένα... Βάζε μας, συγγνώμη λίγο, βάζε μας από κάτω να έχουμε μουσικούλα. Έχω μουσική, ακούμε, αυτό ήταν το Goodbye My Crazy Dream που είναι στο τρίτο μας δίσκο. Ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, γιατί το έχουμε κάνει με τον τρόπο μας, έχει και κάποια στοιχεία heavy metal μέσα, είναι και παιγμένο και λίγο κλασικό τρόπο, γιατί έχουμε μια κλασική παιδεία και κλασική εκπαίδευση στα όργανά μας, και αυτό το πράγμα, αυτό το μπλέξιμο θα συμβεί και πάνω σε σκηνή σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας. Από heavy metal μέχρι pop μουσική, μέχρι κλασική μουσική, μέχρι rock, τραγούδια, οργανική μουσική, έγχορδα, κρουστά, φωνές, ηλεκτρική κιθάρα. Και αυτό είναι το ταξίδι μεγάλων ταχυτήτων των String Demons. Κωνσταντίνε, πώς έγινε αυτό το πάντρεμα, έτσι, πώς δημιουργήθηκε αυτή η όμορφη μελωδία? Του συγκεκριμένου τραγουδιού ή γενικώς? Γενικά το στίγμα αυτό το String Demons. Ωραία, ναι, λοιπόν. Πώς δημιουργήθηκε, πώς έγινε το πάντρεμα? Λοιπόν, η αρχή των String Demons έγινε το 2014 με 2015. Αφόρμητα έγινε, δηλαδή μας αρέσει, για μας η μουσική είναι μία. Το λέμε συνέχεια, δεν έχει ταμπέλες κτλ. Μόνο στυλ έχει, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ας πούμε, πώς είπε πριν η Λιδία, ότι έχει ένα στυλ λίγο heavy metal ή ένα στυλ λίγο πιο λαϊκό ή πιο παραδοσιακό. Ναι. Πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε χωράφι, ας πούμε, της μουσικής, είτε είναι λαϊκό, αυτό, παραδοσιακό, heavy metal, rock, pop, στα δικά μας κομμάτια και τραγούδια, χωρίς να μας μοιάζει τι είναι το καθένα, αρκεί να μας κάνει κλικ στο αυτί. Και πιάνουμε τα όργανα, μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό, και το παίζουμε κατευθείαν και βγαίνουμε στη σκηνή και ερχόμαστε με φοβερή διάθεση και το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας για να τα σπάσουμε με την καλή έννοια. Δεν θα σπάσουμε, θα κάνουμε καμιά ζημιά. Λιδία. Έτσι είναι. Και κατευθείαν εννοεί, εντάξει, κατευθείαν έχει πίσω πολλή πρόβα, πολλή δουλειά όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται, αλλά το θέμα είναι. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή, δεν όσο το είπε ο Κωνσταντίνος. Αλλά τον άλλον που το βλέπει και το ακούει από κάτω δεν τον ενδιαφέρει, βέβαια, πόσο δύσκολο είναι. Το θέμα είναι να περάσει καλά, να ψυχαγωγηθεί, να διασκεδάσει, και αυτό κάνουμε στα live μας. Είναι ένα live διαδραστικό. Μας ενδιαφέρει ο άλλος που θα έρθει από κάτω να εισπράξει μια μουσική πανδεσία παιγμένη με τα δικά μας όργανα. Πάντα και το δικό μας στυλ, τη δική μας αισθητική. Να περάσει καλά, να περάσουμε και εμείς καλά, να δώσουμε ενέργεια, να πάρουμε ενέργεια και να χαρούμε όλοι μαζί τη μουσική. Και πιστεύω, Κωνσταντίνε, το έχετε καταφέρει αυτό, γιατί είδα και από προηγούμενα live τα οποία έχουν γίνει, αλλά και από σχόλια, το πόσο όμορφα αλληλεπιδρά αυτό το πράγμα με τον θεατή της κάθε παράσταση, γιατί μιλάμε για παράσταση ουσιαστικά, είναι μια όμορφη παράσταση. Φαντάζομαι ότι αυτό σε γεμίζει και χαρά. Εσένα που βλέπεις ότι αυτό που δημιουργείς έχει ανταπόκριση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, και όταν το βλέπεις και από διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί στις συναυλίες μας έρχεται και κόσμος που διαφορετικές ηλικίες τελείως, δηλαδή από μικρά παιδιά που έχουν ιδιαίτερως καλή σχέση με τη Λιδία, με τα μικρά παιδιά, και μέχρι μεγάλους ανθρώπους, δεν έχει όριο, δηλαδή θα έρθει μια ολόκληρη οικογένεια να μας δει, ας πούμε, και σήμερα τους καλούμε, δεν είναι κάτι που απευθύνεται ή το κάνουμε με τη Λιδία κάπως εγκεφαλικά, απευθύνεται σε αυτούς, απευθύνεται στους νέους ή απευθύνεται στους μεγαλύτερους, απευθύνεται σε όλους. Ανοιχτά. Χωρίς να υπάρχει καμία, αυτό που λέμε, σοβαροφάνεια, γιατί... Όταν αναφέρεται η λέξη κλασική μουσική, που κάποιος κόσμος δεν ξέρει, δεν ακούει κλασική μουσική, υπάρχει ένας τρόμος λίγο, ότι η κλασική μουσική είναι κάτι, κάτι αυτό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η μουσική είναι από μόνη της αυτό που είναι, και
είναι πώς την κάνουν οι άνθρωποι. Πώς την πλασάρουν, να το πω έτσι, mm-hmm. οι άνθρωποι. Αν πλασάρεις ένα πολύ λαϊκό κομμάτι με ένα τρόπο και ένα ύφος στόμφου και ότι εδώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι, το τον τρομάζεις τον άλλον από κάτω. Είτε παίξεις Τσιτσάνι, είτε παίξεις Βάγκνερ. Δεν έχει. Σωστά. Ναι. Λιδία, γεμίζεις και εσύ ενέργεια πάνω από στη σκηνή. Εκτός από την ενέργεια που μεταδίδεις, παίρνεις κιόλας. Βέβαια, εννοείται. Έτσι είναι. Αυτό το πράγμα είναι πάρε δώσε. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, να νιώθουμε ότι παίρνουμε ενέργεια, δίνουμε ενέργεια. Παίρνουμε, δίνουμε. Αυτό είναι το ωραίο πράγμα στα live. Αυτό κάνουμε και σας καλούμε σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας να το ζήσουμε όλοι. Άρα, μαζί. Άρα, Λιδία, θα είσαι και εσύ. Θα είμαι και εγώ. Η Λιδία, η αδερφή μου είναι αυτή. Δεν είμαστε, γιατί πολλοί μπορεί να τον μπερδέψουν. Σου λέει ζευγάρι. Δεν είμαστε ζευγάρι, είμαστε δύο αδερφάκια. Και να πούμε ότι και περισσότερε. Δύο αδερφάκια. Ναι. Αυτό θυμίζει τώρα, ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό Βλαχοπούλου, Αντώνη Ηλιόπουλο. Και εμένα αυτό μου θυμίζει. Τα δύο αδερφάκια. Και να πούμε επίση. Για όσους μπορεί να μην ξέρουν, ότι και περισσότερες πληροφορίες και για σήμερα το βράδυ και για σχόλια και ιδέες ό,τι έχουμε, γιατί έχουμε πάντα καλή επικοινωνία με τον κόσμο, μπορούν να μας βρίσκουν στα social media, στο Instagram και στο Facebook, String Demons, και είμαστε εκεί για να απαντήσουμε, να συζητήσουμε οτιδήποτε κτλ. Να ανακοινώσουμε. Τι ωραία μέρα σήμερα, παιδιά, Σαββατόβραδο. Σε εσάς μιλάω, τους ακροατές. Τους φοβερούς ακροατές σου, της τρομερής εκπομπής σου, που ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Να έρθετε το βράδυ, είναι με ελεύθερη είσοδο, είναι ανοιχτά είσοδος εκεί. Θα υπάρχει χριστουγεννιάτικο άρωμα έντονο και από εμάς. Και τα άλλα όλα θα γίνουν επάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος και η Λιδία κάναν το καλύτερο φινάλε, έτσι, για αυτή την σύντομη κουβέντα. Και δεν θυμόμαστε όμως ότι με την επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να σας δούμε εδώ στο Ηράκλειο, θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μια πιο μεγάλη, πιο καλή συζήτηση και να ακούσουμε και δικά σας κομμάτια. Δεν ξέρω τι έχουμε τώρα, τι ακούμε τώρα. Σήκωστε μας. Ναι, τώρα το Bad Romance. Ακούμε, το προλογίζουμε ως εξής, πες το. Τι θα συμβεί εάν η Lady Gaga πάει σε ένα ελληνικό πανηγύρι? Η απάντηση είναι, βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε συνδέσει ένα πολύ γνωστό τραγούδι της Lady Gaga με ένα δικό μας λαϊκό δημοτικό θέμα. Πάει και γίνεται λίγο έκρηξη προς στο τέλος. Δώσε, προς το τέλος. Για δώσε λίγο τώρα εδώ που τα χώνουμε. Φοβερό, φοβερό. Λιδία, Κωνσταντίνε, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Σήμερα, 8 η ώρα, στη Πλατεία Ελευθερίας, ελεύθερη είσοδο, εκεί στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο του Δήμου Ηρακλείου. Για μικρούς και μεγάλους. Για όλους όσους θέλετε να δείτε μια διαφορετική μουσική παράσταση, θα έλεγα εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία και στην συνέχεια και στην πορεία. Και θα τα ξαναπούμε. Θεωρείτε το δεδομένο. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Και ευχαριστούμε επίσης μαζί με το σταθμό σας και το Δήμο Ηρακλείου που μας ξανακάλεσε. Να είστε καλά. Βλέπω εδώ ότι σας άρεσαν πάρα πολύ οι String Demons, το βλέπω από τα μηνύματά σας. Είπαμε, 8 η ώρα το βράδυ, σε λίγες ώρες, στην Πλατεία Ελευθερία. Σε ελεύθερη είσοδος, θα τα σπάσουν. Μου δώσανε μια φοβερή αίσθηση εμένα, έτσι εδώ από κοντά, απίθανη ενέργεια.
Και είναι και πρωί και μόλις ήρθαν με το αεροπλάνο. Φανταστείτε το βράδυ που θα είναι και κουρδισμένοι και θα έχουν και την αντίδραση όλων εμάς που θα είμαστε από κάτω από τη σκηνή. Έτσι, πώς δημιουργήθηκε αυτή η όμορφη μελωδία? Του συγκεκριμένου τραγουδιού ή γενικώς? Γενικά το στίγμα, αυτό το string demons. Ωραία, ναι, λοιπόν. Πώς δημιουργήθηκε, πώς έγινε το πάντραμα? Λοιπόν, η αρχή των string demons έγινε το 2014 με 2015. Αφόρμητα έγινε, δηλαδή μας αρέσει, για μας η μουσική είναι μία. Το λέμε συνέχεια, δεν έχει ταμπέλες και τα λοιπά. Μόνο στυλ έχει, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ας πούμε, πώς είπε πριν η Λιδία, ότι έχει ένα στυλ λίγο heavy metal ή ένα στυλ λίγο πιο λαϊκό ή πιο παραδοσιακό. Mm-hmm. Ναι. Πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε χωράφι, ας πούμε, της μουσικής, είτε είναι λαϊκό αυτό, παραδοσιακό, heavy metal, rock, pop, στα δικά μας κομμάτια και τραγούδια, χωρίς να μας μοιάζει τι είναι το καθένα, αρκεί να μας κάνει κλικ στο αυτί. Και πιάνουμε τα όργανα, μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό, και το παίζουμε κατευθείαν και βγαίνουμε στη σκηνή και ερχόμαστε με φοβερή διάθεση και το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας για να τα σπάσουμε με την καλή έννοια. Δεν θα σπαντά, κάνουμε καμιά ζημιά. Λιδία. Έτσι είναι. Και κατευθείαν εννοεί, εντάξει, κατευθείαν έχει πίσω πολλή πρόβα, πολλή δουλειά όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια. Εννοείται, αλλά το θέμα είναι. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή, δεν όσο το είπε ο Κωνσταντίνος. Αλλά τον άλλον που το βλέπει και το ακούει από κάτω δεν τον ενδιαφέρει, βέβαια, πόσο δύσκολο είναι. Το θέμα είναι να περάσει καλά, να ψυχαγωγηθεί, να διασκεδάσει, και αυτό κάνουμε στα live μας. Είναι ένα live διαδραστικό. Μας ενδιαφέρει ο άλλος που θα έρθει από κάτω να εισπράξει μια μουσική πανδεσία παιγμένη με τα δικά μας όργανα. Πάντα και το δικό μας στυλ, τη δική μας αισθητική. Να περάσει καλά, να περάσουμε κι εμείς καλά, να δώσουμε ενέργεια, να πάρουμε ενέργεια και να χαρούμε όλοι μαζί τη μουσική. Και πιστεύω, Κωνσταντίνο, το έχετε καταφέρει αυτό, γιατί είδα και από προηγούμενα live τα οποία έχουν γίνει, αλλά και από σχόλια, το πόσο όμορφα αλληλεπιδρά αυτό το πράγμα με τον θεατή της κάθε παράσταση, γιατί μιλάμε για παράσταση ουσιαστικά, είναι μια όμορφη παράσταση. Φαντάζομαι ότι αυτό σε γεμίζει και χαρά. Εσένα που βλέπεις ότι αυτό που δημιουργείς έχει ανταπόκριση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, και όταν το βλέπεις και από διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί στις συναυλίες μας έρχεται και κόσμος που διαφορετικές ηλικίες τελείως, δηλαδή από μικρά παιδιά που έχουμε ιδιαίτερως καλή σχέση με τη Λιδία, με τα μικρά παιδιά, και μέχρι μεγάλους ανθρώπους δεν έχει όριο, δηλαδή θα έρθει μια ολόκληρη οικογένεια να μας δει, ας πούμε, και σήμερα τους καλούμε. Δεν είναι κάτι που απευθύνεται ή το κάνουμε με τη Λιδία κάπως εγκεφαλικά, απευθύνεται σε αυτούς, απευθύνεται στους νέους ή απευθύνεται στους μεγαλύτερους, απευθύνεται σε όλους. Ανοιχτά. Χωρίς να υπάρχει καμία, αυτό που λέμε, σοβαροφάνεια, γιατί... Όταν αναφέρεται η λέξη κλασική μουσική, που κάποιος κόσμος δεν ξέρει, δεν ακούει κλασική μουσική, υπάρχει ένας τρόμος λίγο, ότι η κλασική μουσική είναι κάτι, κάτι αυτό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η μουσική είναι από μόνη της αυτό που είναι, και είναι πώς την κάνουν οι άνθρωποι, πώς την πλασάρουν, να το πω έτσι, οι άνθρωποι. Αν πλασάρεις ένα πολύ λαϊκό κομμάτι με ένα τρόπο και ένα ύφος στόμφου, και ότι εδώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι, τον τρομάζεις τον άλλον από κάτω. Είτε παίξεις Τσιτσάνι, είτε παίξεις Βάγκνερ. Δεν έχει... Σωστά. Ναι. Λιδία, γεμίζεις και εσύ ενέργεια πάνω από στη σκηνή. Εκτός από την ενέργεια που μεταδίδεις, παίρνεις κιόλας. Βέβαια, εννοείται, έτσι είναι. Αυτό το πράγμα είναι πάρε δώσε. Και μας αυτό μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, να νιώθουμε ότι παίρνουμε ενέργεια, δίνουμε ενέργεια, παίρνουμε, δίνουμε. Αυτό είναι το ωραίο πράγμα. Στα live αυτό κάνουμε και σας καλούμε σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας να το ζήσουμε όλοι. Άρα, μαζί. Λιδία, θα είσαι και εσύ. Θα είμαι και εγώ. Η Λιδία, η αδερφή μου είναι αυτή. Δεν είμαστε, γιατί πολλοί μπορεί να τον μπερδέψουν, σου λέει, είναι ζευγάρι. Δεν είμαστε ζευγάρι, είμαστε δύο αδερφάκια. Και να πούμε ότι και περισσότερες. Δύο αδερφάκια. Ναι. Αυτό θυμίζει τώρα, ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό Βλαχοπούλου, Αντώνη Ηλιόπουλο. Και εμένα αυτό μου θυμίζει. Τα δύο αδερφάκια. Και να πούμε επίσης
για όσους μπορεί να μην ξέρουν, ότι και περισσότερες πληροφορίες και για σήμερα το βράδυ και για σχόλια και ιδέες ότι έχουμε, γιατί έχουμε πάντα καλή επικοινωνία με τον κόσμο, μπορούν να μας βρίσκουν στα social media, στο Instagram και στο Facebook, String Demons, και είμαστε εκεί για να απαντήσουμε, να συζητήσουμε οτιδήποτε κτλ. Να ανακοινώσουμε. Τι ωραία μέρα σήμερα, παιδιά, Σαββατόβραδο. Σε εσάς μιλάω, τους ακροατές. Τους φοβερούς ακροατές σου, της τρομερής εκπομπής σου, που ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Να έρθετε το βράδυ, είναι με ελεύθερη είσοδο, είναι ανοιχτά είσοδος εκεί. Θα υπάρχει χριστουγεννιάτικο άρωμα έντονο και από εμάς. Και τα άλλα όλα θα γίνουν πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος και η Λιδία κάναν το καλύτερο φινάλε, έτσι, για αυτή την σύντομη κουβέντα. Και δεν θυμόμαστε όμως ότι με την επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να σας δούμε εδώ στο Ηράκλειο, θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μια πιο μεγάλη, πιο καλή συζήτηση και να ακούσουμε και δικά σας κομμάτια. Δεν ξέρω τι έχουμε τώρα, τι ακούμε τώρα. Σήκωσε μας. Ναι, τώρα κατάλαβα. Ακούμε, το προλογίζουμε ως εξής, πες το. Τι θα συμβεί εάν η Lady Gaga πάει σε ένα ελληνικό πανηγύρι? Η απάντηση είναι, βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε συνδέσει ένα πολύ γνωστό τραγούδι της Lady Gaga με ένα δικό μας λαϊκό δημοτικό θέμα. Πάει και γίνεται λίγο έκρηξη στο τέλος. Για δώσε λίγο τώρα εδώ που τα χώνουμε. Φοβερό, φοβερό. Λιδία, Κωνσταντίνε, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Σήμερα, 8 η ώρα, στη Πλατεία Ελευθερίας, ελεύθερη είσοδο, εκεί στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο του Δήμου Ηρακλείου. Για μικρούς και μεγάλους. Για όλους όσους θέλετε να δείτε μια διαφορετική μουσική παράσταση, θα έλεγα εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία και στην συνέχεια και στην πορεία. Και θα τα ξαναπούμε. Θεωρείτε το δεδομένο. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Και ευχαριστούμε επίσης μαζί με το σταθμό σας και το Δήμο Ηρακλείου που μας ξανακάλεσε. Να είστε καλά. Βλέπω εδώ ότι σας άρεσαν πάρα πολύ οι String Demons, το βλέπω από τα μηνύματά σας. Είπαμε 8 η ώρα το βράδυ, σε λίγες ώρες, στην Πλατεία Ελευθερία. Σε ελεύθερη είσοδος, θα τα σπάσουν. Μου δώσανε μια φοβερή αίσθηση εμένα, έτσι εδώ από κοντά, απίθανη ενέργεια. Και είναι και πρωί και μόλις ήρθανε με το αεροπλάνο. Φανταστείτε το βράδυ που θα είναι και κουρδισμένοι και θα έχουν και την αντίδραση όλων εμάς που θα είμαστε από κάτω από τη σκηνή.